είχατε να αντιμετωπίσετε μία σειρά από πολύ δύσκολα κεφάλαια και κεφάλαια ακόμα και παραμονή σε μία χώρα η οποία είχε πολλές προκλήσεις. Άρα, πολύ σύντομα, τι ήταν αυτό που ήταν το πιο σημαντικό από τις προκλήσεις και ένα δεύτερο υποερώτημα, αν θέλετε, του αν πιστεύετε ότι η κρίση έχει τελειώσει και αν μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο ή αν θεωρείτε ότι μπορεί να την ξαναβρούμε στην επόμενη γωνία. Και να ξεκινήσω από... Θεωρώ ότι δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό δεν έχασα καθόλου το χρόνο εκεί. Να ξεκινήσω με την Μαριάννα. Να, που και οι γυναίκες ξεκινούν πρώτες. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση και ευχαριστώ και για την πολύ ωραία παρέα που βλέπω. Αναγνωρίζω την ομάδα μου κάπου στο βάθος που είχε έρθει να με συνοδεύσει στους Δελφούς και πολλούς φίλους, παλιούς συνεργάτες και είναι μεγάλη τιμή που μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ νέα στην ασφαλιστική αγορά. Κλείνω 3 χρόνια το Μάιο, άρα δεν ξέρω πόσο δικαιούμαι να ομιλώ. Όμως, σεβόμενη την εργασία πολλών πριν από μένα και τα 170 πλάς χρόνια ιστορίας του ομίλου που εκπροσωπώ στην Ελλάδα, που είναι η μεγαλύτερη πολυεθνική στον κλάδο ζωής στη χώρα, με 20% μερίδιο αγοράς, και κλείνουμε τα 40 χρόνια παρουσία στη χώρα του χρόνου. Πρέπει να πω ότι η πρόσκληση πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη, γιατί ο μέτοχος αναγκάστηκε να βάλει πάνω από 300 εκατομμύρια, σχεδόν περίπου δηλαδή το τζίρο της εταιρείας, κατά τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, λόγω του PSI και λόγω των απαιτήσεων Solvency 2, που είναι το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο των ασφαλιστικών εταιριών, ανάλογο της βασιλείας που είναι για τις τράπεζες. Αυτό από μόνο του πιστεύω ότι δηλώνει μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα, στις πολυεθνικές που έχουν επενδύσει πολλά χρόνια και ειδικά σε ένα κλάδο ο οποίος, αν μη τι άλλο, πρέπει να είναι φερέγγιος και να εμπνέει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, γιατί αυτή είναι η δουλειά. Όσον αφορά για το μέλλον, προσωπική μου άποψη είναι ότι το μέλλον το διαμορφώνουμε. Άρα, είναι πολύ μεγάλο θέμα ψυχολογίας, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα πώς ομαδικά όλοι εμείς όσοι είμαστε εδώ στους Δελφούς και όλοι όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν, φυσικά με την πολιτεία, με κανόνες, πλαίσια, διακυβέρνηση, φορολογικά κίνητρα ενδεχομένως, μπορούμε να το διαμορφώσουμε ώστε να μην ξαναπεράσουμε αυτά που περάσαμε. Στο κομμάτι της ασφαλιστικής αγοράς, αντιμετωπίζετε τις ίδιες προκλήσεις. Έχω διαβάσει ότι και εσείς είστε σε μια φάση μετασχηματισμού. Είναι η ίδια όμως η ανάγκη τόσο έντονης αλλαγής και είναι και ο ανταγωνισμός από τις νέες τεχνολογίες, startup, τόσο ανταγωνιστικός όπως σε άλλες αγορές όπως είναι το fintech ή όχι? Η αλήθεια είναι ότι και εμείς, τουλάχιστον για την ΕΝΕΝ Ελλάς που μπορώ να μιλήσω με ακρίβεια, χρειάστηκε να μετασχηματιστούμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει το μετασχηματισμό, αλλά με τη νέα ομάδα που χτίσαμε πριν από 2,5 χρόνια περίπου, καθώς όλη η ομάδα είναι εξαιρετικά δυνατή, επικαλυματίες και πολύ καλοί γνώστες της ασφαλιστικής αγοράς, σε αντίθεση με μένα, καταφέραμε ομαδικά και με μεγάλη υποστήριξη από τα κεντρικά της Ολλανδίας να γυρίσουμε τη μεγαλύτερη ασφαλιστική από τις ζημιές που είχε συσσωρευμένες για πάρα πολλά χρόνια και με ένα governance που είχε πάρα πολλά στοιχεία προβληματικά, παρά τον πολύ αυστηρό εποπτικό έλεγχο των Ολλανδών, σε σημαντική κερδοφορία για τα μεγέθη της και σε πρότυπη ως προς τουλάχιστον την εταιρική διακυβέρνηση. Αυτό έγινε σίγουρα με στοιχεία μετασχηματισμού και μπορώ να πω ότι πέρα από την τεχνολογία φυσικά που χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, κυρίως με μετασχηματισμό της κουλτούρας και της νοοτροπίας πρώτα των ανθρώπων που εργάζονται για την εταιρεία. Κλειδί σε αυτή την ιστορία πιστεύω ήταν η ομαδικότητα και ήταν κυρίως η απόλυτη εμπιστοσύνη που μας έδειξαν τα δίκτυά μας. Διαθέτουμε ίσως το καλύτερο δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και μια αποκλειστική συνεργασία μεγάλη με την Τράπεζα Πειραιώς για Bancassurance. Και τα δύο αυτά δίκτυα, με πρώτο των ασφαλιστών, ήταν θεαματικό το πόσο συντάχθηκαν σε αυτό το όραμα. Το όραμα λοιπόν ήταν το σημαντικό ως προς τον κλάδο ευρύτερα. Κάκα τα ψέματα, η τεχνολογία αποτελεί το κλειδί και τον καταλύτη για οτιδήποτε κάνουμε, όχι στο μέλλον, χθες.
Όποιος δεν εστερνίζεται την τεχνολογία, αλλά να την προσαρμόσει στα δεδομένα της αγοράς του, γιατί δεν είναι όλες οι υπηρεσίες στο ίδιο βαθμό κατάλληλες να απορροφήσουν την τεχνολογία. Πρέπει να προσαρμόζει κανείς τα στοιχεία της τεχνολογίας που είναι συμβατά και που θα δώσουν την προστιθέμενη αξία. Και προστιθέμενη αξία είναι προφανώς στον τελικό πελάτη, αλλά πρέπει να είναι και στους εργαζόμενους. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι που λειτουργούν με κατάλληλα εργαλεία, με όραμα και ομαδικότητα, τότε μπορούν και μόνο να παρέχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση. Άρα, το fintech που στη δική μας περίπτωση μεταφράζεται περισσότερο σε health tech, και έχουμε κάνει πολύ πρόσφατα μαζί με την Ολλανδική Πρεσβεία και το Orange Grove, που είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό για startups σε health tech, το οποίο πήγε και πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω στη συμπληρωματικότητα. Δεν πιστεύω. Πιστεύω στο disruption μέσω συμπληρωματικότητας, όχι στην ανταγωνιστικότητα, γιατί είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε πολλά να δώσουν τα startups στην τεχνολογία, με την ευελιξία και τις ιδέες που εμείς θα παίρναμε πάρα πολύ χρόνο να αναπτύξουμε, αλλά πιστεύω ότι και οι μεγάλοι οργανισμοί, ανάλογα με το ύφος και το χαρακτήρα τους και την ιστορία τους αναλόγως, έχουν πάρα πολλά να δώσουν. Να γυρίσω στο δεύτερο κομμάτι. Και μιλήσατε και τόσο για την πρωτοβουλία που έχετε με την Ολλανδική Πρεσβεία, αλλά και ο Παπαστράτος έχει επενδύσει και βοηθάει συστηματικά και συστημικά το κομμάτι των νεοφυών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Πέρα από ένα initiative goodwill που βοηθάει στην πράξη την επόμενη γενιά νέων επιχειρηματιών να πατήσουν τα πόδια τους, να πάρουν ευκαιρίες, θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σας δώσει και νέα προϊόντα και για σας είναι κάτι το οποίο έχει μπει στο δικό σας DNA, δηλαδή ένα ανοιχτό μοντέλο καινοτομίας? Βεβαίως. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό που κάνουμε, γιατί δεν είμαστε μόνο η ENN που το κάνει, είναι και άλλες εταιρείες και είναι και κάποια μέλη ΔΣ εδώ γύρω. Ασχολούμαστε όχι μόνο με τις εταιρείες startups, αλλά ασχολούμαστε μέσω του Junior Achievement, το οποίο είναι μια καταπληκτική πρωτοβουλία, non-profit, διεθνής. Συντοματικά ασχολείται το group της ENN εδώ και πολλά χρόνια διεθνώς, αλλά και εμείς στην Ελλάδα, με πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Ασχολούμαστε με την ανάπτυξη της νοοτροπίας της επιχειρηματικότητας από τα σχολεία, με παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία γίνεται καταπληκτική δουλειά. Συμπληρωματικά σε αυτό, εμείς στην ENN έχουμε παράλληλα με το Junior Achievement κάνει το Job Shadowing, το Social Innovation Relay. Αυτά θα ήθελα να τα τοποθετήσω πιο πολύ στο σκέλος του Corporate Responsibility. Δηλαδή, είναι πιο πολύ, κατά τη γνώμη μου, προσφορά στην κοινωνία και ειδικά στην Ελλάδα, που όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά συνολικά χρειάζεται να αναπτύσσει και να δημιουργεί περισσότερο την κατεύθυνση στη βοήθεια από τον ένα στον άλλο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε ομαδικά να λειτουργήσουμε καλύτερα. Θεωρώ ότι αυτή η δουλειά στη βάση και ειδικά στις νεαρές ηλικίες είναι ακόμα πιο σημαντική από ότι την υποστήριξη με κεφάλαια ή με συνεργασίες με startups, γιατί πιστεύω ότι το κύριο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να βγούμε και μακροχρόνια μπροστά και να ξαναναπτύξουμε την Ελλάδα όπως πρέπει, είναι η σωστή έννοια της επιχειρηματικότητας, όπως εκείνη εκδηλώνεται ασχέτως του μέγεθος της επιχείρησης. Γιατί κάποια βασικά στοιχεία που καθιστούν επιτυχία πρέπει να είναι κοινά. Είτε είναι ένα μικρό startup που μεγαλώνει, είτε είναι ένας κολοσσός όπως η Philip Morris, είτε είναι μια παραδοσιακή ασφαλιστική εταιρεία διεθνής. Κατά τα άλλα, οι συνεργασίες με startups μόνο θετικά στοιχεία μπορούν να δώσουν, αρκεί, όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, ο συνδυασμός της παροχής αυτής της πρωτοβουλίας που μπορεί το startup να παρέχει και προφανώς πολύ καλύτερα από ένα corporate περιβάλλον που έχει και κάποιες αγγυλώσεις και δεν έχει το δυναμισμό ενδεχομένως, μπορούν συνολικά και συμπληρωματικά να δώσουν κάτι πολύ καλό στον τελικό καταναλωτή φυσικά, αλλά όπως τονίζω, για μένα είναι θέμα κοινωνίας πρώτα. Υποθέτω ότι όλες οι εταιρείες έχουν ένα μοντέλο επιβράβευσης. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική που έχετε κι εσείς στην ENN όσον αφορά την κινητροδότηση εργαζομένων, και αν όχι στην Ελλάδα, διεθνώς? Ναι, βέβαια ακολουθούμε
τα συνήθη που κάνουν οι πολυεθνικές. Ένα από αυτά φυσικά είναι και οι μετοχές, οι οποίες παρέχονται σε περισσότερους από τους εργαζομένους που έχουν εξαιρετική απόδοση. Αυτό που έχουμε αλλάξει με την ομάδα μου τα τελευταία 2 χρόνια είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης των ανθρώπων είναι πολύ πιο ουσιαστικός, πολύ διάφανος, γιατί εμείς πρεβεύουμε και τις 3 θεμελιώδεις αξίες μας, που είναι Care, Clear, Commit. Άρα η αξιοκρατία και η διαφάνεια, πέρα από το κανονιστικό πλαίσιο που είναι υποχρεωτικό και πάρα πολύ έντονο στο DNA μας, έχει και πάρα πολύ την έννοια του νοιάζομαι. Άρα όταν νοιάζεσαι, προσπαθείς να φέρεσαι σωστά στους άλλους και ανταμείβεις όχι μόνο την απόδοση, αλλά και τις συμπεριφορές. Αυτή είναι η καινοτομία που έχουμε κάνει. Είναι λίγο θηλυκού γένους. Αλλά πρεσβεύουμε πάρα πολύ το ότι η συμπεριφορά και το alignment και το inclusiveness είναι πολύ πιο σημαντικά για το αποτέλεσμα από ότι η πολύ καλή αποτελεσματικότητα του ενός δεν φτάνει. Θα βλέπατε ένα σαν επόμενο βήμα ορίμανσης και ένα corporate VC το οποίο θα επένδυε σε λύσεις και θα έδινε δυνατότητα σε νέες ομάδες να συμπράξουν μαζί σας και πιο ουσιαστικά. Είναι μέσα στο DNA. Είναι. Είναι σε πλάνα που δυστυχώς δεν μπορώ να πω, γιατί θα βγάλουμε είδηση στους Δελφούς, που δεν αφορούν ενδεχομένως την NN Ελλάς. Γι' αυτό είναι αφορούν η Δελφή. Αλλά ομφαλώς της γης. Γιατί αφορούν όμως το group μας. Αλλά αυτό που μπορώ να πω, που ίσως δεν σου το έχω πει όσες φορές έχουμε συζητήσει, είναι ότι στο group διεθνώς, εδώ και τουλάχιστον τα 3 χρόνια που είμαι εγώ, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που λέγονται Spark Labs, τα οποία είναι εν είδη startups με ξεχωριστές ομάδες εντελώς από το κανονικό κορμό του group, που λειτουργούν με χωριστό funding και κυρίως με καινοτομία, R&D κτλ. Υπάρχουν σε συγκεκριμένες χώρες και εκτός Ολλανδίας. Και εμείς προσπαθούμε στην Ελλάδα και εδώ και λίγο καιρό να κάνουμε κάτι τέτοιο σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν το λανσάρουμε θα σας ενημερώσουμε.